Απίστευτο και όμω σκανδιναβικό. Μέχρι πρώτην, ωστόσο, οι Σουηδοί όσο και οι Δανοί επέτρεπαν νομικά τη γαμήλια σχέση ανάμεσα σε εξαδέρφια. Ωστόσο, τα τελευταία ευρήματα ερευνών περί αυξανόμενε ενδοοικογενειακή βία οδηγούν αμφότερε τι χώρε στην απαγόρευση τελετή γάμου στενών συγγενών. Κατόπιν πιέσεων που δέχτηκε ο Υπουργό Δικαιοσύνη τη Σουηδία, υποστήριξε μιλώντα το βήμα τη Βουλή των Σουηδών ότι ο γάμο ξαδέρφων συχνά οδηγεί σε περιορισμό τη ατομική ελευθερία. Έτσι, η Σουηδική κυβέρνηση, αφού συνελεγ σε όλα τα στοιχεία πριν προχωρήσει στην οριστική της απόφαση, τελικά πρότεινε να ισχύσει η απαγόρευση από τον Ιούλιο του 2026. Στο ίδιο μήκο κύματο κινήθηκαν και οι ηγέτε τη Ιδανική Κυβέρνηση, αφού μία μέρα αργότερα μετά την γνωστοποίηση τη απαγόρευση στη Σουηδία, ακολούθησαν παρόμοια βήματα και δήλωσαν ότι τελικά θα απαγορεύσουν του γάμου μεταξύ ξαδέρφων. Η Πρωθυπουργό τη Δανία δήλωσε πριν λίγε μέρε στην κρατική τηλεόραση ότι η κυβέρνησή τη επιθυμεί επίση να απαγορεύσει τελικά του γάμου μεταξύ ξαδέρφων. Θυμίζουμε πω αμφότερα τα σκανδιναβικά κράτη βαίνουν στον δρόμο που χαράξει η Νορβηγία, η οποία έθεσε σε ισχύ την απαγόρευση των γάμων που συνάπτονται μεταξύ στενών συγγενών πριν από αρκετό χρονικό διάστημα.